Στα ύψη η κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς όπως όλα δείχνουν, οδεύει προς μια χρυσή χρονιά. Τα 7.400.000 έχει ξεπεράσει το σύνολο αφίξεων και αναχωρήσεων μέχρι στιγμής, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως μέχρι το τέλος του έτους η συνολική κίνηση θα αγγίξει τα 8,5 εκατομμύρια, αριθμός που καταρρύπτηκε το ρεκόρ του 2018, μια χρονιά ορόσημο για τον κριτικό τουρισμό. Είναι θετικό το πρόσημο των αφίξεων και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Η συνολική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, γιατί για μας είναι και το εσωτερικό και το εξωτερικό είναι κίνηση, πιστεύω ότι θα είναι γύρω στο 7-7,5% με το τέλος της σεζόν. Ενώ έχουμε περάσει το κατώφλι του φθινοπόρου, τα αριθμητικά δεδομένα για τον μήνα Σεπτέμβριο είναι αισιόδοξα, καθώς ανωδική πορεία κατέγραψαν οι αφίξεις εσωτερικού και εξωτερικού στον Νίκος Καζαντζάκης με αύξηση 4,80% και 18,32% αντίστοιχα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Η χρονιά νομίζω πήγε πιο καλά από ό,τι την αναμέναμε, διότι τα νούμερα, το 7% στα 8 εκατομμύρια, είναι πολύ περισσότερο από ένα 50% που μπορεί να δείτε σε ένα άλλο αεροδρόμιο που είχε μια συνολική κίνηση 300.000 ετησίως. Εδώ θα φτάσουμε φέτος γύρω στα 8,5 εκατομμύρια, αν δεν τα υπερβούμε κιόλας. Θετικό το πρόσημο και για τα ξενοδοχεία του Ηρακλείου, όπου οι πληρότητες για φέτος κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, καταγράφοντας 4-5% αύξηση. Φέτος οι πληρότητες ήταν αρκετά καλές. Είχαμε μια αύξηση της τάξης του 4-5%. Από την αρχή της σεζόν μέχρι το τέλος. Μπορούσαμε να έχουμε παραπάνω αύξηση, αλλά δυστυχώς το αεροδρόμιο μας δεν μπορεί να δεχτεί άλλο κόσμο, διότι το αεροδρόμιο από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο είναι γεμάτο τα slots, οπότε δεν μπορεί να πάρει άλλο κόσμο. Παρά τις ακριβότερες τιμές στα πακέτα, οι τουρίστες δεν παρέλειψαν τις διακοπές τους, τις οποίες πραγματοποίησαν κινούμενοι σε συγκεκριμένο budget. Οι τουρίστες προσπάθησαν να κάνουν τις διακοπές τους, όπως κάθε χρόνο, αλλά επειδή ήταν πολύ αυξημένο το κόστος των διακοπών, μιλάμε ότι το αεροπορικό εισιτήριο είχε αυξηθεί περίπου 35%, τα ξενοδοχεία περίπου 15%, είχαν μια αύξηση στο πακέτο τους περίπου 50%. Οπότε έκαναν οικονομία στα έξω μαγαζιά. Γερμανοί και Άγγλοι, οι πρωταγωνιστές των αφίξεων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς τον μήνα Σεπτέμβριο 172.337 ήταν οι επιβάτες από τη Γερμανία και 83.111 από τη Μεγάλη Βρετανία. Η εθνικότητα είναι στάνταρ όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι η πρώτη η Γερμανία, μετά δεύτερη είναι η Αγγλία και τρίτη είναι η Γαλλία. Ακολουθεί μετά η Πολωνία, η Ολλανδία, μικρότερες χώρες, μικρότερα τα νούμερα. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως η τουριστική σεζόν για το νησί, με γνώμονα τις αφίξεις των Νίκος Καζαντζάκης, θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ωστόσο αυτό εξαρτάται και από τον αστάθμητο παράγοντα των καιρικών συνθήκων.